Κύριε Γιώργο Κοντόσταμλε, είχατε εκλεγεί στις τελευταίες αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου του 2014 με ποσοστό συντριπτικό, στο δεύτερο γύρο βέβαια, αλλά ένα ποσοστό της τάξης του 61,55%. Mm. Ωστόσο, μετά από προσφυγή του ΚΚΕ, οι εκλογές επαναλαμβάνονται στις 30 Νοεμβρίου. Την Κυριακή μας έρχεται. Πώς αντιμετωπίζετε τις επερχόμενες εκλογές, γιατί κάποιοι βλέπουν μια κόντρα μεταξύ ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ. Προσωπικά θεωρώ ότι δεν υπάρχει καμία κόντρα μεταξύ ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ. Η δική μας δημαρχιακή αρχή, γιατί είμαι δήμαρχος της πόλης, είναι κόντρα μεταξύ της πολιτικής που εφαρμόζεται από την κυβέρνηση, της φτώχειας και ουσιαστικά της καταστροφής των κοινωνικών δομών. Εμείς δίνουμε το χέρι σε όλους τους πολίτες της Κεσαριανής. Δεν κάνουμε καμία ιδεολογική και πολιτική διαφοροποίηση, παρά μονάχα στηρίζουμε αυτούς οι οποίοι βιώνουν την κρίση. Άρα λοιπόν μακριά από εμάς ο οποιοσδήποτε ενδοαριστερός εμφύλιος. Άλλωστε η δική μας παράταξη ποτέ δεν έχει δημιουργήσει ζητήματα που αφορούν ιδεολογικές συγκρούσεις με άλλους. Έχουμε πολιτικό πρόγραμμα, το προωθούμε, μας στήριξε ο ΣΥΡΙΖΑ βεβαίως, αλλά σε καμία περίπτωση εμείς και ως Δημοτική Αρχή δεν έχουμε αυτή τη λογική. Εμείς θέλουμε να συνεργαστούμε με όλους όσοι θα αγωνιστούν για να αλλάξουμε την κατάσταση στην Κεσαριανή. Πώς ιεραρχείτε τα προβλήματα του Δήμου σας και ποιες θα είναι οι προτεραιότητες σας αν γίνετε για δεύτερη φορά Δήμαρχος στις 30 του Νοέμβρη? Ο Δήμος μας είναι ένας Δήμος όπως όλοι οι τυπικοί Δήμοι της Ελλάδας στην περίοδο του Μνημονίου. Ένας Δήμος ο οποίος έχει πολύ μεγάλη ανεργία, που έχει πολύ μεγάλες ανάγκες σε κοινωνικές δομές, αλλά και προβλήματα ιδιαίτερα όπως είναι το περιβάλλον, μιας και είμαστε κάτω από το βουνό και έχουμε και το σκοπευτήριο για το οποίο αγωνιζόμαστε, όπως είναι το κυκλοφοριακό. Αυτά είναι τα βασικά προβλήματα, όπως είναι οι κοινωνικές δομές, παιδική σταθμή, σχολεία και ακόμα και η σύντηση των παιδιών. Αυτές είναι οι μεγάλες μάχες που θα δώσουμε, καταρχήν να κρατήσουμε όρθια την κοινωνία. Αυτός είναι ο πρώτος στόχος. Από εκεί και πέρα, αυτό θα γίνει μόνο πάντα σε συνεργασία με τους πολίτες. Θέλουμε να δώσουμε ουσιαστικά στην πόλη το στίγμα μιας δημοτικής αρχής η οποία συνεργάζεται για να λύνει τα προβλήματα πάνω στις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων. Να βάλουμε δηλαδή τους ανθρώπους πάνω από τα κέρδη. Εμείς και το τελευταίο ευρώ που θα έχουμε θα το διαθέσουμε, τα λίγα ευρώ που έχουμε ούτως ή άλλως λόγω της τεράστιας μείωσης των επιχορηγήσεων από το κράτος, θα τα στέλνουμε στις κοινωνικές υπηρεσίες για να κρατήσουμε όρθια την πόλη. Δηλαδή θα κινητοποιήσετε και τους ίδιους τους πολίτες, αυτός είναι ο στόχος σας? Ο στόχος μας είναι αυτός. Ήδη το κάνουμε αυτό το πράγμα. Πώς? Εμείς κάνουμε λαϊκές συνελεύσεις. Είμαστε υπέρ της συμμετοχής των πολιτών, έχουμε ένα άλλο σχέδιο μακριά από το δημαρχοκεντρικό μοντέλο, όπου ένας δήμαρχος περίπου σαν αυτοκράτορας διοικεί την πόλη. Θέλουμε και εγώ ως δήμαρχος, αλλά και η δημοτική μας αρχή, να είναι μια δημοτική αρχή πολιτών, οι οποίοι θα κινητοποιούν τους άλλους πολίτες, όπου συλλογικά θα δημιουργούμε τις βάσεις για να λύνουν τα προβλήματά μας. Έχουμε κάνει λαϊκές συνελεύσεις ήδη την πρώτη μέρα που αναλάβαμε για τους παιδικούς σταθμούς. Την 1η Σεπτεμβρίου είμαστε ίσως μοναδική παγκόσμια περίπτωση να αναλάβει κάποιος δημοτική αρχή και να κάνει λαϊκή συνέλευση με 350 άτομα την πρώτη μέρα. Έχουμε κάνει λαϊκή συνέλευση στην Κάτω Κεσαριανή, που είναι η πιο φτωχή περιοχή με τις εργατικές πολυκατοικίες και τους μετανάστες. Έχουμε κάνει λαϊκή συνέλευση στην Πάνω Κεσαριανή για τα προβλήματα του πάρκου και τώρα θα κάνουμε και μια λαϊκή συνέλευση στο σκοπευτήριο. Εμείς πιστεύουμε βαθύτατα στη συμμετοχή των πολιτών. Μόνο έτσι λύνουν τα προβλήματα. Από ό,τι διάβασα τελευταία, ο Δήμος της Κεσαριανής μπήκε στο σχεδιασμό του μετρό. Ως δήμαρχος, εσείς τι πιστεύετε? Εμείς είμαστε σταθερά υπέρ του μετρό ως μέσου μαζικής, οικολογικής και λαϊκής μεταφοράς. Η Κεσαριανή θα έχει δύο σταθμούς με βάση το σχεδιασμό. Ήδη έχουμε δημιουργήσει μια επιτροπή με εργαζόμενους του Δήμου και ειδικούς επιστήμονες, οι οποίοι σε συνεργασία με την Αττικό Μετρό θα βρουν την καλύτερη λύση, ούτως ώστε να αποφορτήσουμε το τεράστιο βάρος το συγκοινωνιακό που έχει η λεωφόρος μας και μετά από μερικά χρόνια οι Κεσαριανιώτες να μπορούν να κινούνται πολύ γρήγορα, πολύ εύκολα και με οικολογική ευαισθησία και ασφάλεια προς το κέντρο της πόλης. Είμαστε σταθερά υπέρ του μετρό και θα κάνουμε ως πολίτες τα πάντα να έχουμε τις καλύτερες δυνατές εξυπηρετήσεις για τους πολίτες. Αυτό το εννοείται και σε μια οικολογική αναβάθμιση της περιοχής. Έχει πρόβλημα πράσινο, που φαντάζομαι, όπως όλο το κέντρο ή όχι? Ναι. Δεν έχει πρόβλημα. Έχουμε πολύ πράσινο. Έχουν το ανάποδο πρόβλημα εμείς. Και χρειαζόμαστε εργαζόμενους, για παράδειγμα, να δουλέψουμε σε αυτό. Και χρειαζόμαστε επίσης και να κερδίσουμε πάλι το σκοπευτήριο, γιατί είμαστε σε μια φάση διεκδικήσεων.
Εμείς θεωρούμε ότι οι δημόσιοι χώροι πρέπει να είναι χώροι ανοιχτή για τους πολίτες. Χώροι που μπορούν να εξυπηρετούνται, να διασκεδάζουν, να κάνουν πράγματα για τη ζωή τους, να περπατάνε. Γι' αυτό λοιπόν δίνουμε πολύ μεγάλο βάρος στην υπεράσπιση των δημόσιων χώρων. Θεωρούμε ότι είναι δημοκρατικό δικαίωμα των πολιτών να έχουν καλής ποιότητας ανοιχτούς δημόσιους χώρους. Στη σύντομη δημαρχία που είχατε μέχρι τώρα, ανοίξε και ένα πρόβλημα μια κοινωνική συνδραστική επιχείρηση, τη Φροντίδα. Ναι. Κάποιοι σας κάνουν μάλιστα κριτική σε σχέση με τις εργασιακές σχέσεις που υπάρχουν στο Δήμο σας. Τι ακριβώς απαντάτε και ποια είναι η άποψή σας? Βρήκαμε τις κοινωνικές δομές σε μια κατάσταση κακή. Υπήρχαν εργαζόμενοι που δεν είχαν σύμβαση ουσιαστικά και δεν μπορούσαμε να λειτουργήσουμε σωστά στους παιδικούς σταθμούς. Μας κάνουν κριτική γιατί πιθανότατα ανοίξαμε γρήγορα τους παιδικούς σταθμούς ή γιατί δεχτήκαμε ελαστικές σχέσεις εργασίας με δίμηνα. Η απάντηση δική μας είναι ότι την 3η 18 Νοεμβρίου 2014 από το Δημαρχείο εδώ, 10 δήμαρχοι, καταθέσαμε ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενάντια σε ελαστικές σχέσεις εργασίας, ζητώντας μόνιμες σταθερές σχέσεις εργασίας μέσω ΑΣΕΠ. Ξεκινάμε από την Κεσαριανή ένα κίνημα υπέρ των μόνιμων σταθερών σχέσεων εργασίας. Και αυτό το κείμενο θα το δώσουμε σε όλες τις δημοτικές αρχές, σε όλη την Ελλάδα, για να ζητήσουμε επισήμως να ανατραπούν αυτές οι άθλιες εργασιακές σχέσεις. Και εγώ ως δήμαρχος, από την πρώτη εβδομάδα, ζήτησα 85 εργαζόμενους με μόνιμη και σταθερή σχέση μέσω ΑΣΕΠ. Προφανέστατα, η κυβέρνηση δεν απάντησε. Θέλω να πω δηλαδή ότι εμείς ταυτόχρονα με την οργάνωση και τη στήριξη των κοινωνικών δομών αγωνιζόμαστε και για να αναβαθμίσουμε τις εργασιακές σχέσεις των εργαζομένων. Δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι μπορούν να υπάρχουν ενοικιαζόμενοι εργαζόμενοι. Όποιοι δουλεύουν στο Δήμο θα πρέπει να έχουν σταθερές και καλά αμοιβόμενες σχέσεις εργασίας. Πώς σκοπεύετε αυτό να το παλέψετε? Αυτό θα το παλέψουμε μαζί με όλους τους δημάρχους, κάνοντας ένα κίνημα, απαιτώντας από την κυβέρνηση να ανοίξει θέσεις προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ και θα δούμε στην πορεία, μαζί με τους πολίτες και μαζί με τους εργαζόμενους, πώς θα το κάνουμε. Καταλαβαίνουμε ότι είναι μια κεντρική πολιτική του Μνημονίου, αλλά και εμείς δεν είμαστε μια δημοτική αρχή η οποία υπάρχει για να υπηρετεί πολιτικές ενάντια στο λαό. Θα αγωνιστούμε, θα φτιάξουμε ένα κίνημα ανεξάρτητα από ιδεολογικές θέσεις, παρότι είναι γνωστό πολιτικά που ανήκουμε εμείς. Θα ζητήσουμε από όλους τους δημάρχους να σταθούμε στο πλάι των εργαζομένων, ζητώντας σταθερές και μόνιμες σχέσεις εργασίας. Θα ήθελα να μου πείτε, ποια ήταν η γενικότερη οικονομική κατάσταση στο Δήμο σας που βρήκατε σε αυτή τη σύντομη δημαρχία σας? Η κατάσταση του Δήμου μας δεν διαφέρει και από τους άλλους περιαστικούς Δήμους της Αθήνας. Μια κακή οικονομική κατάσταση, κυρίως λόγω της τεράστιας μείωσης των χρημάτων που δίνει το κράτος στους Δήμους. Τα τελευταία χρόνια έχουν μειωθεί κατά 65% τα χρήματα που δίνονται στους Δήμους από την κεντρική διοίκηση. Παίρνουμε αρμοδιότητες, όπως τα σχολεία κτλ., χωρίς να παίρνουμε πόρους και χωρίς εργαζόμενους. Αυτή λοιπόν η κατάσταση μας οδήγησε στο να αγωνιζόμαστε πραγματικά να κρατήσουμε όρθιο το Δήμο και να αγωνιζόμαστε και ενάντια σε λειτουργίες κρατικών ή ιδιωτικοποιημένων επιχειρήσεων όπως η ΕΙΔΑΠ για παράδειγμα, γιατί βιώνουμε και έναν πόλεμο, όπου μας δεσμεύουν χρήματα από τις μισθοδοσίες για παλιότερα χρέη. Εμείς αυτό το αρνηθήκαμε και το σταματήσαμε. Η κατάσταση είναι δύσκολη, αλλά δεν το βάζουμε κάτω. Θα αγωνιστούμε για να την ανατρέψουμε. Η ορκομοσία σας με βάση τις εκλογές του Μαΐου έγινε, αν δεν κάνω λάθος, στα τέλη του Αυγούστου που μας πέρασε. Αν και ο χρόνος που ήσασταν δήμαρχος είναι μόλις 2,5 μήνες, περίπου, θα ήθελα να σας ρωτήσω, δώσατε κάποια δείγματα γραφής για το πώς εννοείτε τη δημαρχία σας? Βεβαίως. Καταρχήν, αρνηθήκαμε την αξιολόγηση του Υπουργείου, γιατί θεωρούμε ότι αυτή είναι μια αξιολόγηση η οποία θέλει να ξεκινήσει από λύσεις. Ζητήσαμε από τους πολίτες να συμμετέχουν σε όλες τις διαδικασίες. Συζητάμε όλα τα ζητήματα ανοιχτά στο Δημοτικό Συμβούλιο και ενημερώνουμε τους πάντες. Έχουμε ήδη παρέμβει στο σκοπευτήριο και το έχουμε φωτίσει που ήταν σκοτεινό και ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα. Έχουμε κλείσει τις εισόδους του σκοπευτήριου για να μην περνάνε τα μηχανάκια καθώς παίζουν τα παιδιά. Έχουμε παρέμβει δύο φορές ενάντια στην ΕΙΔΑΠ, η οποία προσπάθησε να δεσμεύσει τους λογαριασμούς του Δήμου για να πληρώσουμε τους υπαλλήλους μας. Έχουμε κάνει παρέμβαση στα σχολεία. Έχουμε ανοίξει τους παιδικούς σταθμούς. Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία
με τους πολίτες. Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με το Πανεπιστήμιο της Αθήνας και από το Δεκέμβριο θα ξεκινήσουμε ένα πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής με δημόσιους φορείς, χωρίς ούτε μία δραχμή για τους πολίτες. Και εγώ έχω την τιμή ως δήμαρχος να έχω κληθεί από τον Μανώλη Γλέζο να πάρω μέρος το Δεκέμβριο στην Επιτροπή Διεκδίκησης των Πολεμικών Αποζημιώσεων ως δήμαρχος μιας μαρτυρικής πόλης που έχει 852 εκτελεσμένους. Νομίζω ότι αυτούς 2,5 μήνες δείξαμε ότι είμαστε μια διαφορετική δημοτική αρχή, μια επί της ουσίας ριζοσπαστική δημοτική αρχή, ανοιχτή στους πολίτες, χωρίς ιδεολογικές αγκυλώσεις, αλλά πάντοτε έχοντας στο κέντρο της τον άνθρωπο και τα προβλήματά του. Αυτή είναι η άποψή μας. Και με αυτόν τον τρόπο θα συνεχίσουμε και την επόμενη πενταετία, γιατί πιστεύω ότι θα είμαστε εμείς οι νικητές. Όχι νικητές εναντίον κάποιων. Νικητές εναντίον των προβλημάτων που υπάρχουν στην πόλη. Εμείς ενώνουμε όλους τους πολίτες και έχουμε μπροστά μας τα προβλήματα. Αυτή είναι η άποψή μας.